Όπως ξέρουμε όλοι, ο αγροτικός κόσμος και ο αγροτικός τομέας είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό της οικονομικής ζωής της Αργολίδας. Πρέπει λοιπόν να τον αφουγκραζόμαστε τον αγροτικό κόσμο και να τον στηρίζουμε στα προβλήματά του. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά τα μανταρίνια, που παρότι ξεκινήσανε καλά, μετά ήρθαν οι βροχές, τώρα αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικό πρόβλημα η μανταρινοπαραγωγή, κυρίως λόγω της πολύ μειωμένης ζήτησης, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές, να πλήττεται πάρα πολύ σοβαρά το εισόδημά τους, ενώ αντίστοιχα το κόστος βέβαια έχει ανεβεί σε σχέση με πέρυσι. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια σοβαρή επίπτωση της πανδημίας στο εισόδημα των μανταρινοπαραγωγών, και γι' αυτό θεώρησα χρέος μου να αναδείξω αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι όπως η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω από πάρα πολλά τέτοια ζητήματα που έχουν προκύψει με την πανδημία, θα πρέπει να σκύψει πάνω και από αυτό το θέμα των μανταρινιών και του προβλήματος που έχει προκύψει. Έχω ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Θεωρώ ότι το Υπουργείο μπορεί να τα επεξεργαστεί ανά πάσα στιγμή και νομίζω ότι ο κύριος Βορύδης μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο τρόπο για να μπορέσει να ενισχύσει με το καλύτερο δυνατό μέτρο τους παραγωγούς. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι και αυτοί πληττόμενοι από την πανδημία του COVID και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά από την πολιτεία. Τώρα όσον αφορά το θέμα της εποχής, θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες, να είναι όλοι καλά και να έχουν την υπομονή που χρειάζεται, γιατί το παιχνίδι ακόμα συνεχίζεται, όπως λένε και στα αθλητικά, και θα χρειαστεί όλοι να επιδείξουμε μεγάλες αντοχές ακόμα, προκειμένου να βγούμε αλόβητοι από αυτή την περιπέτεια. Θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε εδώ, που μπορούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, με όποιο τρόπο πρέπει να τα γιορτάσουμε. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο τρόπος θα είναι διαφορετικός από άλλες χρονιές, αλλά είναι κάτι που πρέπει με το οποίο να συμβιβαστούμε, να μην μας καταβάλει και να μην μας κόψει τη διάθεσή μας για την χρονιά η οποία ξεκινάει. Αρρωγό βέβαια σε όλα αυτά έχουμε το εμβόλιο. Είναι το θέμα των ημερών. Είναι η ελπίδα στο σκοτάδι που έχει επιφέρει η πανδημία. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους επιστήμονες για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει γι' αυτό και θα πρέπει όλοι, όπως ορίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. Προσωπικά και εγώ δηλώνω και το έχω και αρμοδίως δηλώσει ότι θα εμβολιαστώ. Όλος ο ιατρικός κόσμος, είτε δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, είτε δουλεύει στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εμβολιαστεί από τους πρώτους. Και μαζί με αυτόν και όλο το προσωπικό που δουλεύει μαζί μας και εκτίθεται και αυτό στον κίνδυνο της πανδημίας. Όλα αυτά βέβαια μπορούμε να τα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί θα χρειαστεί επόμενες μέρες. Θα είναι νομίζω το κεντρικό θέμα, θα εμβολιαστεί και ο Πρωθυπουργός μεθαύριο με το καλό και θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα ακολουθήσουμε όπως πρέπει αυτή τη διαδικασία. Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ και πάλι καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας.